Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω άλλο ένα παιχνίδι που αυτή τη φορά έχει δεινόσαυρους και αριθμούς φυσικά. Έχει έρθει ένας δεινόσαυρος εδώ πέρα στο ιατρείο μας, εμείς είμαστε οδοντίατροι δεινοσαύρων. Τον ακουμπάμε στο κεφάλι, κάνουμε ένα κλικ και ανοίγει το στόμα του. Μη φοβάστε, δεν θα μας δαγκώσει. Κοιτάμε τα δόντια του. Κάτω έχει 10 δόντια, το γράφει και εδώ, και πάνω άλλα 10 δόντια. 10 και 10 πόσο κάνουν παιδιά? Εύκολο, 10 και 10, 20, μπράβο. 20 δόντια λοιπόν έχει ο δεινόσαυρος, θυμηθείτε το, 10 και 10 μας κάνει 20, εύκολο να το βρούμε. Παρατηρώντας όμως εμείς ως οδοντίατροι, βλέπουμε ότι το ένα του δόντι είναι μαύρο και τον πονάει, έχει χαλάσει. Κάνουμε κλικ πάνω του και το βγάζουμε. Του βγάλαμε ένα δόντι. Τώρα πόσα δόντια μείναν στο δεινόσαυρο, γιατί θα μας ρωτήσει, πρέπει να ξέρουμε. 10 που είχε κάτω γιατί δεν τα πειράξαμε και 9 πάνω. Πόσα είχε πριν πάνω? 10. Έφυγε το 1, μείναν 9. Πόσο ήταν όλα τα δόντια πριν? 10 και 10 δεν ήταν 20. Έφυγε το 1, 20 μείον 1, 19. Ή απλώς αυτό είναι και πιο εύκολο, 10 και 9, βλέπουμε ότι μας κάνει 19. Πατάμε και βλέπουμε το δεινόσαυρό μας χαρούμενο να χορεύει γιατί δεν πονάει πια. Ο επόμενος δεινόσαυρος, κάνουμε και σε αυτόν κλικ πάνω στο κεφάλι του για να ανοίξει το στόμα του. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι ήδη του λείπουν κάποια δόντια. Μάλλον θα τρώγε πολλά γλυκά αυτός ο δεινόσαυράκος. Πόσα έχει κάτω? Έχει 9 δόντια, το γράφει και εδώ. Και πάνω άλλα 9, το ίδιο φυσικά. 9 και 9 πόσο κάνει παιδιά? 9 και 9, 9 και 9, εύκολο είναι, το ξέρετε. 9 και 9, 18, μπράβο. 18 δόντια λοιπόν συνολικά ο δεινόσαυρος. Όμως το ένα είναι χαλασμένο, πρέπει να το βγάλουμε και αυτό. Τακ, έφυγε το δόντι. Πόσα είχε πριν συνολικά είπαμε? 9 και 9, 18. Έφυγε το ένα και έμειναν 9 και 8. Πόσο μας κάνει 9 και 8? Θα ήταν δύσκολο να το βρούμε κατευθείαν, όμως θυμόμαστε ότι πριν ήταν 9 και 9, έτσι, που είναι εύκολο, 9 και 9, ξέρουμε όλοι ότι κάνει 18, άρα από το 9 έφυγε ένα δόντι και έγιναν 8. Αφού έφυγε ένα δόντι από το στόμα, πόσα ήταν όλα πριν? 9 και 9, 18, έφυγε το 1, θα γίνουν 17. Άρα 9 και 8 μας κάνει 17. Θυμηθείτε να αφαιρείτε 1. Ωραία, και πάλι ο δεινόσαυρός μας χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όμως υπάρχει μεγάλη ουρά απ' έξω που θα πρέπει να τους εξυπηρετήσετε εσείς αυτή τη φορά. Για να παίξετε το παιχνίδι θα πατήσετε στο σύνδεσμο που θα βρείτε κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε τώρα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.